δημιουργούν αυτές οι εικόνες. Δεν αφισβητούμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί την κυριαρχία του, να προστατεύσει τους πολίτες του, αλλά όλοι μας καταλαβαίνουμε και κατανοούμε ότι αυτοί που την πληρώνουν δυστυχώς σε περίοδους πολέμων είναι οι άμαχοι, και αυτόν δυστυχώς διαπιστώνουμε και στην Γάζα. Ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών, όντως προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν, έτσι ώστε να παρασχεθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας. Απλώς επειδή πάει Μάκρον η κουβέντα και δεν βλέπουμε και αντίστοιχες δηλώσεις από τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, μήπως είναι ένα πυροτέχνημα της κυβέρνησης όλο αυτό? Σε καμία περίπτωση. Είναι πραγματικές οι προθέσεις, ειλικρινείς οι προθέσεις, αλλά υπάρχουν δυστυχώς πραγματικά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. Υπάρχουν θέματα που αφορούν ακόμη και την ασφάλεια εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν για να παράσχουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Και επομένως, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, βρισκόμαστε ως κράτος σε επικοινωνία μαζί με την κυβέρνηση του Ισραήλ για να δούμε πώς μπορεί αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια να προχωρήσει. Και οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία συγκεντρώνει τη θετική αντιμετώπιση και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτές τις προσπάθειες. Μάλιστα. Θα μείνουμε λίγο στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχει ανοίξει ένα κεφάλαιο τεράστιο και μάλλον ανοίγει και μεγάλο κεφάλαιο για το κόμμα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ρογμή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο έχουμε αυτή τη στιγμή από τις σκέψεις, τις συζητήσεις και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για άρση της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων. Ναι. Είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν είχαμε άλλο όπλο. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος, επί του πατρός σας έγινε αυτό, ναι, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την απειλή του βέτο. Η Ελλάδα κούνησε το βέτο και τους είπε ή θα μπουν όλες μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, με άλυτο το Κυπριακό ως έχει, ναι, ή καμία. Και τώρα πάμε να το αλλάξουμε αυτό. Ναι, καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, υπάρχουν πολλά βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι έναν και μοναδικών. Υπάρχουν βέτο για διάφορα ζητήματα και υπάρχουν και αποφάσεις για τις οποίες δεν μπορεί να υποβληθεί βέτο από οποιαδήποτε χώρα. Είναι αποφάσεις που λαμβάνονται είτε με πλειοψηφία είτε με ειδική πλειοψηφία. Υπάρχουν δηλαδή επίπεδα ελέγχου σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία, την αυτονομία των κρατών μελών. Στα μεγάλα ζητήματα, διεθνής διπλωματία, τα θεμελιώδη ζητήματα της Ευρώπης, ναι, είναι με την ομοφωνία που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Σημαντικές αποφάσεις που καθορίζονται στην συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία απαιτείται η ομοφωνία. Και οφείλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ειδική συνθήκη που καθορίζει αυτά τα δικαιώματα. Και αυτά τα δικαιώματα των κρατών μελών μπορούν να αλλάξουν μόνο με ειδική συνθήκη. Και για να υπάρξει συνθήκη, πρέπει να υπάρξει πρώτα ομοφωνία και μετά να εγκριθεί και σωστό από τα κράτη-μέλη με ειδικές διαδικασίες που υπάρχουν. Επομένως, η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να υπάρξει ομοφωνία για την αλλαγή του βέτου σε συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα και δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια σημαντική αλλαγή της συνθήκης, καθώς υπάρχουν και άλλες χώρες που θεωρούν ότι μια τέτοια αλλαγή, ναι, αλλάζει τις ισορροπίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μικρότερα κράτη της Ευρώπης, που φοβούνται ακριβώς ότι με αυτήν την αλλαγή θα χάσουν την δική τους φωνή. Σωστό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θεωρούμε ότι τι θέλει. Υπάρχει δυνατότητα συζήτησης για να βρούμε τρόπους καλύτερης λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει καλή διάθεση για να βρίσκονται συμβιβασμοί σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Ένωσης, αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε από την άλλη τα δικά μας δικαιώματα. Είμαστε ένα μικρό κράτος. Αυτή η δυνατότητα της υποβολής ενός βέτο, της απόφασης να μην εγκρίνουμε εμείς κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, είναι ένας συμβιβασμός, μια ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό κατασκεύασμα. Επομένως, έχουμε τις δικές μας απόψεις, τις έχουμε μεταφέρει και στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι σημερινές, ναι, εδώ και χρόνια είναι, ναι, που διεξάγονται. Την ίδια θέση διατυπώνουμε σε κάθε τέτοια συζήτηση. Ναι, μεν είμαστε έτοιμοι να βρούμε συμβιβασμούς, αλλά όχι να φύγει το βέτο. Α, άρα το βέτο δεν το αγγίζουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Κάνω και πολιτική εκτίμηση. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που λέτε. Άρα η θέση του Δίκο είναι ότι το βέτο δεν πρέπει να το ακουμπήσουμε. Πρέπει οι μεγάλες αποφάσεις όσο λειτουργούν. Επειδή υπάρχουν πολλά βέτο, πρέπει να λειτουργεί, ναι, το ζήτημα της ομοφωνίας ως
Λειτουργεί τώρα. Ή πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Ας πούμε, ναι, διεύρυνση. Επαναλαμβάνω. Διεύρυνση. Υπάρχει. Όχι, εκεί φυσικά και πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. Μάλιστα. Γιατί είναι εξωτερική, από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που ενδεχομένως να έχει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα δικαιώματα των κρατών μελών καταγράφονται επακριβώς και με λεπτομέρεια στη σχετική συνθήκη ίδρυσης και λειτουργίας, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως, για να αλλάξουν αυτά τα δικαιώματα, αυτό δεν θα γίνει με έναν ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Σίγουρα τα πρακτικά ζητήματα τα γνωρίζουμε. Ομοφωνία για την αλλαγή σε ό,τι αφορά την ομοφωνία. Μάλιστα. Άρα η Κύπρος δεν πρέπει να δώσει αυτή την ομοφωνία, δεν πρέπει να δώσει την ψήφο της για αυτές τις αλλαγές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά δεν είναι μόνο η Κύπρος. Πιστεύω ότι... Ναι, ναι, ναι. Η Κύπρος τι πρέπει να κάνει. Αυτό θέλω να το μας το ξεκαθαρίσετε. Και ρωτάω αιμονικά για ένα και μόνο λόγο. Διότι ακούσαμε διαφορετικές απόψεις από μεγάλα στελέχη του κόμματός σας. Ας πούμε, ο κύριος Κώστας Μαυρίδης, ευρωβουλευτής, έχει άλλη άποψη από τον Χρήση Παντελίδη. Δεν νομίζω ότι είναι διαφορετική άποψη. Σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπα πριν ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ενδεχομένως κάποιες αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αλλά για να αλλάξει η οποιαδήποτε συνθήκη, μάλιστα, που έχει σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί απαιτείται ομοφωνία και η δική μας εκτίμηση και άποψη είναι ότι όχι μόνο δεν πρέπει να αλλάξει το ζήτημα των βέτο για τα σημαντικά ζητήματα, ενδεχομένως όχι για όλα, αλλά για τα σημαντικά ζητήματα ενδεχομένως εκεί δεν μπορούν να υπάρξουν αλλαγές, αλλά μάλιστα, δεν υπάρχει και τέτοιο πολιτικό ενδεχόμενο, δεν πρόκειται να συμφωνήσουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξουν αυτά τα βασικά δικαιώματα που υπάρχουν στη συνθήκη. Ξέρετε πολύ καλά όμως πώς στρώνεται μια συζήτηση και ένα πολιτικό περιβάλλον για να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές σε πολύ μεγάλα ζητήματα που σήμερα μπορεί να φαντάζουν και πολύ δύσκολα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ψήφισμα αυτού του Ευρωκοινοβουλίου μας τάραξε λίγο. Ναι, δηλαδή γίνεται μια επίσημη εισαγωγή στη συζήτηση πλέον για αναθεώρηση ενός τόσο θεμελιώδους ζητήματος στην Ευρώπη. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει διεξαχθεί μια τέτοια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είναι η πρώτη φορά που οι μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης διατυπώνουν την άποψη ότι θα πρέπει να εξαφανιστεί η σημερινή θεσμική ισορροπία που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ομοφωνία για κάποιες αποφάσεις. Είναι δικαίωμα αυτών των χωρών να έχουν τις δικές τους απόψεις. Είναι δικαίωμα δικό μας να έχουμε διαφορετική άποψη. Αλλά επαναλαμβάνω, για να αλλάξουν αυτά τα δικαιώματα, αυτό δεν, μάλιστα, θα γίνει με ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Σωστό. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία, συμφωνία και υπογραφή συνθήκης και επικύρωση της συνθήκης από τα κράτη, μάλιστα, μέλη της Ευρώπης. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει τη δύναμη και την ισχύ να ασκήσει βέτο σε ένα μεγάλο ζήτημα. Σε κάποια ζητήματα, ναι. Ναι. Όπως και έχουν και άλλα κράτη-μέλη. Φυσικά. Όχι το δικαίωμα, την ισχύ και τη δύναμη. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Ακριβώς. Όχι, είναι το ερώτημα. Και η πολιτική δύναμη. Το δικαίωμα δεν αμφισβητείται. Ναι, ένα λεπτό. Το ότι έχεις το δικαίωμα. Ναι, το έχουμε το δικαίωμα. Υπάρχει μέσα στη συνθήκη. Ναι. Όπως αυτό το δικαίωμα το έχουν και άλλες χώρες, το έχει και η Κύπρος ως ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αν πολιτικά σε κάθε περίπτωση μας συμφέρει να ασκούμε αυτόν το βέτο, αντιλαμβάνεστε αυτό το ερώτημα. Πρέπει να υποβάλλετε και να απαντείτε αυτό το ερώτημα κατά περίπτωση, εξαρτάται ποιο είναι το ερώτημα. Ναι. Αν αύριο, για παράδειγμα, το ερώτημα που θα τεθεί θα είναι η διεύρυνση και, για παράδειγμα, το ερώτημα κατά πόσο η Τουρκία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί φυσικά και θα πρέπει να έχει λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού εκεί εξαρτάται και το όλο εγχείρημα να πιέσουμε την Τουρκία να δεχθεί κάποια πράγματα σε σχέση με τη λύση του Κυπριακού. Επομένως, φυσικά και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το δικαίωμα και πολιτικά. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε κάθε φορά την πολιτική δύναμη και την ευχέρεια να ασκούμε βέτο. Κατά κρίβεια, δεν πρέπει να φτάνουμε σε σημείο να πρέπει να ασκήσουμε βέτο για να περάσει το δικό μας. Αντίθετα, θα πρέπει, πιστεύω, σωστό είναι αυτό που λέτε, μέσα από πρωτοβουλίες και μια απαραίτητη προεργασία που πρέπει να υπάρχει στην εξωτερική μας πολιτική, να βρίσκουμε συμμαχίες για να μην αναγκαζόμαστε, μάλιστα, να βάζουμε βέτο. Για πάμε, ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης, Επιτροπή Οικονομικών. Άνοιξε και κερκόπορτα και εκεί, κύριε Παπαδόπουλε, και φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές σκιές στο πώς λειτουργήσε μέχρι στιγμής ο οργανισμός. Ναι. Δεν συνεργάστηκε με δανειολήπτες, μας λέγανε πριν από λίγο άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται κάθε μέρα με το ζήτημα των δανείων. Ναι, ναι. Και φτάσαμε ξανά στο σημείο να κάνουμε, όχι χατήρια, αλλά να ανοίξουμε δουλειές με ιδιώτες. Το είδαμε, λένε οι ειδικοί, στο συνεργατισμό, στις Κυπριακές Αερογραμμές, το βλέπουμε και στον οργανισμό. Που κοινωνική πολιτική ασκούσε
το κράτος μέσω του οργανισμού. Στεγαστική πολιτική. Ναι. Και πάλι να τα πάρουμε, νομίζω, με σειρά. Πρώτον, οι κερκόπορτες στον οργανισμό είχαν ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπό ποια εννοία? Ότι ο οργανισμός έχει την υποχρέωση να λειτουργεί ως τραπεζικό ίδρυμα, αλλά δεν έχει τις δομές και δεν έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως τραπεζικό ίδρυμα, επειδή οι δικές του αποφάσεις δεν είναι αποφάσεις ενός μιας ιδιωτικής τράπεζας. Οι αποφάσεις του οργανισμού χρηματοδότησης στέγης, όπως πολύ ορθά και εσείς επισημαίνετε, είναι αποφάσεις ενός ημικρατικού οργανισμού, οι οποίες αποφάσεις ελέγχονται με βάση τις αρχές του διοικητικού δικαίου και της χρηστής διοίκησης, όπως την ελέγχει ο Γενικός Ελεγχτής. Προσιτή στέγη στο λαό ήταν να δώσει. Αυτής ήταν ο σκοπός του οργανισμού. Εγώ είναι σε άλλο πράγμα που αναφέρουμε. Για παράδειγμα, όταν ο οργανισμός θέλει σε μια περίπτωση να χαρίσει ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πράξει, γιατί θα έρθει μετά η ελεγκτική υπηρεσία και να πει «Μα γιατί έχετε χαρίσει αυτά τα χρήματα?» Σωστό. Που είναι χρήματα που έχουν δοθεί από το φορολογούμενο. Σωστό. Δεν είναι το ίδιο όπως μια τράπεζα. Και επομένως, αυτή η δυσλειτουργία, η παραδοξότητα σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι ο οργανισμός έπρεπε να λειτουργήσει ως τράπεζα και να δίνει στεγαστικά δάνεια με χαμηλά επιτόκια που πολύ ορθά τα έδινε, έρχεται σε σύγκρουση με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως τράπεζα, έχει να αντιμετωπίσει 44% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ναι. Καμία άλλη τράπεζα δεν έχει επιβιώσει με ψηλών ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έχει και είχε κεφαλαιακή ανεπάρκεια ο οργανισμός χρηματοδότησης στέγης και γι' αυτό έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι επιλογή μας το κατά πόσο θα πρέπει ο οργανισμός χρηματοδότησης στέγης να ακολουθεί τις ίδιες οδηγίες όπως ακολουθούν οι υπόλοιπες τράπεζες. Είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστό, αλλά γιατί έπρεπε να φτάσει μέχρι εδώ ο οργανισμός χρηματοδότησης στέγης? Για τον λόγο που ανάφερα, ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Γιατί? Δεν μπορούσε, επειδή είναι ημικρατικός οργανισμός, δεν είναι τράπεζα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα έπρεπε να πάρθει απόφαση για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα. Το λέτε νομοτελειακά, δηλαδή, το λέτε σαν όχι, να ήταν το τέλος της διαδρομής του οργανισμού να φτάσουμε μέχρι εκεί και ίσως και στην ιδιωτικοποίηση και ίσως και στο κλείσιμο ξανά. Με αυτό δεν θα είναι το τέλος. Με αυτό, εδώ ερχόμουνα. Να μην νομίζουμε ότι με την απόφαση που πήραμε εχθές ότι διασώσαμε τον οργανισμό χρηματοδότησης στέγης. Ο οργανισμός χρηματοδότησης στέγης εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Και τα δάνεια που θα μπορεί να πουλήσει, που δεν θα είναι κατοικίες, αυτή είναι η δέσμευση του οργανισμού, είναι πάρα πολύ μικρών ποσοστών σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο που έχει. Είναι μια ανάσα που θα πάρει ο οργανισμός, αλλά τα προβλήματα του θα παραμείνουν. Η ανάσα πρέπει... 44% είναι μια ανάσα? Όχι. 44% τα 100 είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τι θα πουλήσει? Τα δάνεια που δικαιούται να πουλήσει ο οργανισμός είναι ένα μικρό ποσοστό αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για να πάρει μια ανάσα, να έχει κεφαλαιακή επάρκεια, να μπορεί να δώσει και άλλα δάνεια σε οικογένειες που θα πρέπει να δώσει ο οργανισμός, αλλά σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι λύσαμε το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή ο οργανισμός λειτουργεί άψογα. Όχι. Θα πρέπει να ληφθούν και άλλες αποφάσεις. Ποια είναι η επόμενη απόφαση που πρέπει να λυθεί και να ολοκληρώσουμε για να σας πάω στις εκλογές? Ενδεχομένως να πρέπει να βρούμε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Να μπει δηλαδή ανταγωνιστικά με τις άλλες εμπορικές τράπεζες? Ιδιωτικοποίηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο προεκλογικό του πρόγραμμα είχε εισηγηθεί τη δημιουργία ενός ενιαίου στεγαστικού φορέα. Ενδεχομένως ο οργανισμός χρηματοδότησης στέγης να πρέπει να μετεξελιχθεί σε αυτόν τον ενιαίο στεγαστικό φορέα, όπου εκεί ακριβώς θα παρέχεται και θα δίδει η κυβέρνηση την κοινωνική στήριξη, θα προωθεί την κοινωνική πολιτική που αφορά το στεγαστικό μέσω αυτού του οργανισμού. Δημόσια ή ιδιωτική αυτή η επιχείρηση? Θα πρέπει, αν θα είναι αυτό που έχω περιγράψει, δηλαδή ένας ενιαίος στεγαστικός φορέας, τότε θα πρέπει να είναι ημικρατικός. Μάλιστα. Σωστό. Τώρα, στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει και στα γρήγορα μπαράζ επαφών, διαβάζουμε Δίκο Δυσί για τις εκλογές. Όλοι ψάχνουν τις συνεργασίες αυτή τη στιγμή και εσείς είστε πάλι μέσα στη μέση για τις συνεργασίες. Ναι. Πάμε σε ευρύτερη συνεργασία να δούμε Δίκο Δυσί, Δίκο Ακέλ, ad hoc, μόνοι σας, πώς? Και εμείς επιδιώκουμε να πετύχουμε συνεργασίες, γιατί θεωρούμε ότι αυτόν θέλει η τοπική κοινωνία. Καταρχήν να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω διαφορετικά. Δηλαδή? Τον παράζει επαφών δεν είναι μόνο ένα μεταξύ κομμάτων, που υπάρχουν αυτές οι επαφές και με τον Δημοκρατικό Συναρμόν φυσικά έχουμε βρεθεί και με το ΑΚΕΛ και με άλλα κόμματα, αλλά κυρίως είναι με την τοπική κοινωνία.
Εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να υλοποιήσουμε και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτής της τοπικής κοινωνίας. Γιατί αν δεν ανταποκρίνονται οι δικές μας προτάσεις σε αυτά που θέλει ο κόσμος, θα είναι θνησιγενείς και καταδικασμένες σε αποτυχία. Έχετε πάρει απόφαση για τη Λεμεσό, πιο κοντά στο Ακέλη, πιο κοντά στο Δύση. Όλα αυτά είναι που συζητάμε, δεν είναι ζήτημα κοντά στη... Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα είναι να βρούμε πιθανούς υποψήφιους που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας, να είναι εκλέξιμοι, και γι' αυτό ακριβώς συζητάμε και με υποψήφιους, συζητάμε και με άλλες πολιτικές δυνάμεις για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε. Δεν θα σας πάρω ειδήσεις σήμερα για τις εκλογές. Μα θα ήταν αδύνατον για εμένα να σας δώσω οποιαδήποτε ειδήση, γιατί δεν εξαρτάται. Μου δώστε ένα όνομα για τη Λευκοσία. Δεν εξαρτάται από εμένα, αντιλαμβάνεστε. Ποιον θα στηρίξετε. Μα δεν είναι έτσι που δουλεύει έναν κόμμα. Θέλω να πιστεύω. Ναι. Όπως και το Δίκο δεν είναι έτσι που λειτουργεί, ούτε και τα άλλα κόμματα. Έχουμε συλλογικά όργανα. Τις αποφάσεις για το ποιους θα υποστηρίξουμε στις εκλογές θα τις πάρουν αυτά τα συλλογικά όργανα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας πήραμε είδηση για το βέτο, δεν σας πήραμε για τις εκλογές, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν πειράζει. Μα ούτε για το βέτο πήρατε είδηση. Πήραμε. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα έχετε ξαναπεί εσείς, αλλά τα στελέχη σας. Μα τα ίδια λένε. Απλά διαλένε διαφορετικά. Υπάρχουν παλινδρομήσεις. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Συμπεράσουμε.